47%. Ο ΠΑΟΚ από το 54 έχει πέσει στο 42 και είναι ένας λόγος γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο δεύτερο σετ. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με 8-7. Δημήτρη Μαρμαράς ακόμα οδηγίες από τον Γιάννη Μελικά. Καλύτερα σερβίς, καθώς δεν έχουν δυσκολέψει την υποδοχή του Παναθηναϊκού, ζήτησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και την μπάλα στον Καραγιάννη για τις επιθέσεις. Κύριε Μαραγκού, δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένος ο Ντος Σάντος από την εικόνα παρουσιάζει η ομάδα του σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Αν είναι πιο ευχαριστημένος από ό,τι στο πρώτο. Καθόλου ενθουσιασμένος δεν είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ζήτησε από τους παίκτες τη διάρκεια στην απόδοσή τους και να διατηρούν έστω και τη μικρή διαφορά που παίρνουν των 1-2 πόντων και να την διευρύνουν. Ο Παναθηναϊκός που βελτιώθηκε στην καλή πρώτη μπάλα και έπαιξε από το κέντρο, κάτι που δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ. Ενώ κάνει αρκετά λάθη στο σερβίς, αυτό ζήτησε λιγότερα λάθη ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το σκόρ στο 9-9, προηγουμένως ο ΠΑΟΚ πήρε έναν ακόμα άσο, τον τέταρτο του στο σημερινό παιχνίδι και φτάνοντας τον μέσο όρο του στο πρωτάθλημα. 4 έχει ο Παναθηναϊκός με 6,5 άσο στο πρωτάθλημα, μέσο όρο σήμερα δεν έχει κανέναν μέχρι τώρα. Το σκόρ είναι στο 9-9. Δύσκολη υποδοχή από τον ΠΑΟΚ. Χάνσεν, Καραγιάννης θα βγάλει την άμυνα με το πόδι στην επαναφορά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. 19 Παναθηναϊκός θα πάρει και πάλι το προβάδισμα με ένα σερί 2-0. Το μπλοκ ήταν από τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Μαρσελίνιο. Παναθηναϊκός προηγείται με 19 αλλά χάνει με 1-0 σετ. Καρυπίδης στην υποδοχή. Κυριαζής. Υπάρχει άμυνα. Η κόντρα επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό. Γκόμες με τριπλό μπλοκ απέναντί του. Υπάρχει παράβαση έξω και 11-9. Ο Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά στο δεύτερο σετ θα πάρει μια διαφορά 2 πόντων μετά το 5-3. Προηγείται και τώρα με 11-9. Αυτό αναγκάζει τον Γιάννη Μέλκα να πάρει time out, καθώς βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2 πόντους. Πρώτο σκορ του αγώνα. Γκόμες, Καρυπίδης και Αρμενάκης έχουν από 8 πόντους. Ντάντε 4, Λάπας, Καραγιάννης και Σέπτικα από 3, Ανδρεάδης, Πανταλέοντας και Χάνσεν από 2. Αυτός είναι ο καταμερισμός των πόντων για τις δύο ομάδες. Θα επανέλθουμε στον αγωνιστικό χώρο και εμείς θα πάμε στον πάγκο του πάγκου να βλέπουμε highlights από το ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Δημήτρη Μαρμαρά, τι θέλει να αλλάξει ο Γιάννης Μέλκα στην εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο σετ? Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε από τους παίκτες του να δώσουν προσοχή στον Γκόμες. Ζήτησε στον Αρμενάκη να γίνει καυτός λίγο πιο επιθετικός. Και ενώ έχει τοποθετηθεί ψυκτικό στο χέρι του Καρυπίδη, χωρίς βέβαια αυτό να είναι τίποτα το ανησυχητικό για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Το χαμένο σερβίς είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Μαρσελίνιο. Το τριφύλι προηγείται με 11-10. Ρίνι Μαραγκούς, ακούμε. Σερβίς τακτικής πάνω στο Θεόκλητο Καρυπίδη και καλό μπλοκ από τους Ντάντε Πανταλέοντα πάνω στον Απόστολο Αρμενάκη. Ναι, με δούμε ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο. Σερβίρι με τον Νίκο Καραγιάννη, υποδοχή από τον Μπάεφ. Μαρσελίνιο, εντυπωσιακό καρφί από τον Ντάντε, 12-10. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα, έχει βελτιώσει την υποδοχή του και αυτό το επιτρέπει να βγάζει καλύτερες επιθέσεις. Ντάντε floating service, όχι και τόσο καλή υποδοχή. Κυριαζής θα δεχτεί το μπλοκ από Γκόμες και Πανταλέοντα, 13-10. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Και αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Με το νούμερο 10 ο Δημήτρης Ορολογάς θα πάρει την θέση του Χρήσανθου Κυριαζή. Θέλει να βελτιώσει τα άκρα του Γιάννης Μέλκας. Για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 3 πόντων. Καρυπίδης, Χάνσεν, Ορολογάς. Κακή επίθεση από τον Ορολογά, 14-10. Χαμηλή παλιά, δεν πέρασε την μπάλα καν στο αντίπαλο τερέν, στο τερέν του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός στο συν 4 και εξακολουθεί να σερβίρει με τον Ντάντε. Καρυπίδης με τα δάχτυλα την υποδοχή. Πρώτος χρόνος με τον Σεύτικ. Θα βγαίνουν κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον Ηλία Λάπα. Αυτός θα πάρει τον πόντο, 15-10 ο Παναθηναϊκός.
θα πάρει διαφορά 5 πόντων. Λίγο πριν το δεύτερο τεχνικό time out του δεύτερου σετ. Ντάντε εξακολουθεί να κάνει floating service. Αρμενάκης πάει, θα βγάλει την άμυνα. Ο ίδιος θα περάσει και την μπάλα απλά στο τελείο του φάουλ. Μπαμπαλιούτας Χάνσεν, κακή πάσα για τον Αρμενάκη. Πανταλέοντας θα παίξει πρωτοχρόνο, όμως υπάρχει πόντος για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Ο Σεύτικ με τη βοήθεια του φιλέ πήρε τον πόντο 15-11. ΠΑΟΚ μειώνει στο 4 εδώ. Έπαιξαν τα δικά της παιχνίδια η μπάλα με το φιλέ. Και ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 4. Σερβίρει με τον Αρμενάκη. Ο Αρμενάκης δεν έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες μέχρι τώρα. Δύσκολη υποδοχή από τον Λάπα. Ο ίδιος θα πάρει και την επίθεση. Θα βγάλει ο Παπαλίδας όμως την άμυνα. Καρφί από τον Αρμενάκη. Υπάρχει και τέταρτο τον Παναθηναϊκό. Και πάλι Λάπας θα δεχτεί τον μπλοκ. Μαρσελίνιο και πάλι Λάπας. Παπαλίδας θα βγάλει μία ακόμα άμυνα. Αλλά η μπάλα θα δει πάνω στο φιλέ και δεν υπάρχει συνέχεια. 16-11. Είπαμε ο Λάπας Παπαλίδας είναι ο καλύτερος υποδοχής του πρωταθλήματος και ο δεύτερος καλύτερος αμυντικός. Είχε στην κανονική περίοδο 132 άμυνες και ο Χρήστος Κυριαδής με 122 είναι στην κορυφαία δεκάδα της κανονικής περίοδου. Δεύτερο τεχνικό time out, το δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένος. Στο δεύτερο σετ προηγείται με 16-11. Δεν έχει κανέναν άσο, έχει έναν πόντο παραπάνω από επίθεση από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 άσο, έχει 3 μπλοκ. Όταν στο πρώτο σετ δεν είχε κανένα, ενώ κάνει 4 λιγότερα λάθη από τον ΠΑΟΚ. 10 έναντι 14 του δικεφάλου του Βορρά. Γιάννης Μέλκας σαφώς προβληματισμένος αυτός πλέον. Ο προβληματισμός έχει περάσει στην δικιά του πλευρά, καθώς η ομάδα τώρα είναι πίσω στο σκορ με 5 πόντους. Δημήτρης Μαρμαράς θα μας μεταφέρει τις οδηγίες του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Μέλκας ζήτησε από τους παίκτες του να κλείνουν στο μπλοκ και να τελειώνουν τις κόντρα επιθέσεις, ενώ τους ζήτησε και να ερεμήσουν, καθώς επικρατεί εκνευρισμός της τάξης του δικέφαλου του Βορρά. Η αλλαγή κλείνει, ο Κυριαζής επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, ο ρολογάς στον πάγκο. Ειρήνη Μαραγκούς, ακούμε. Πιο ήρεμος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οδηγίες ήταν να διατηρήσουν αυτή την διαφορά και να την αυξήσουν. Σερβίς τακτικής. Αυτό που είδαμε τώρα πάνω στον Θεόκλητο Καρυπίδη. Επιμένει εκεί ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Και καλό μπλοκ από τους Ανδρεάδη Γκόμες που βρίσκονται μπροστά. Αυτό ήταν ο πρώτος άσος του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει 4. Ο Παναθηναϊκός παίκεται με 17-11. Και πάλι Καρυπίδης μαδεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καρυπίδης θα παίξει την πάιπ και θα πάρει τον πόντο block out για τον τριφύλι 17-12. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει σαφώς την υποδοχή του. 48% έχει φτάσει υποδοχή από το 27% που ήταν στο πρώτο σετ. Ενώ η υποδοχή του ΠΑΟΚ είναι στο 74%. Εξακολουθεί να είναι πολύ καλή υποδοχή του δικεφάλου. Αλλαγή Πασαδόρου. Ο Χάνσεν στον πάγκο. Γιάννης Χαριτονίδης εντός αγωνιστικού χώρου. Και Κυριαζής. Σερβίρη σημαδεύει τον Ντάντε. Χαλασμένη υποδοχή. Γκόμες, Αρμενάκης, Χαριτονίδης και πάλι θα παίξει με τον Αρμενάκη. Αυτός θα πάρει τον πόντο καρφώντας στη μεγάλη διαγώνιο 17-13. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πάντα προηγείται στο σκορ προηγουμένως το 17-11, γιατί είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει το τριφύλι στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ κακό σερβίς από τον Χρήστο Κυριαζή. 18-13. Και Γκόμες στο σερβίς για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σημαδεύει τον Καρυπίδη και θα πάρει τον άσο. 19-13. Δεύτερος άσος του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει 4. Αυτό αναγκάζει τον Γιάννη Μέλκα να πάρει και το δεύτερο time out που έχει δικαίωμα στο δεύτερο σετ. Καθώς βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί με τη σειρά της να απαντήσει το καλό σερβίς του Παναθηναϊκού. Η επιθέση για τις δύο ομάδες, για τον Παναθηναϊκό, Γκόμες έχει 8 στις 16, ο Λάπας 5 στις 11, ο Ντάντε 4 στις 8. Και τον ΠΑΟΚ Καρυπίδης, πολύ καλό ποσοστό, 8 στις 12. Ο Αρμενάκης, ο διαγώνης της ομάδας, έχει μείνει πολύ χαμηλά όμως, με 6 16, Σέπτικ 6, 4 στις 6, Καραγιάννης 3 στις 7. Το time out τελείωσε.
Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με 19-13 και δεν ξέρω, Δημήτρη Μαρά, αν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι ο Γιάννης Μέλεκας. Τι θέλει να αλλάξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Ο Γιάννης Μέλκας είχε παράπονα από τον Χάνσεν, γι' αυτό και πέρασε τη θέση του τον Χαριτονίδη, καθώς ο Χάνσεν δεν έβγαζε σωστές πάσες. Παναθηναίκος είναι στο συνέξι, ο Γκόμεζ έχει ήδη έναν άθρο στον ενεργητικό του, αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα έξω, ο Πάοκ στο μείον 5 και η Ειρήνη Μαραγκού, ο Ντοσάντος, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Από αυτό το συν 5, γιατί τον βλέπουμε να φωνάζει αρκετές φορές στον πάγκο. Έτσι πάντα είναι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Πάντα όρθιος και φωνάζει κοντά στην πλάγια γραμμή. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ο Παναθηναϊκός των τελευταίων πόντων, είναι ο Παναθηναϊκός που όλοι ξέρουμε. Έχει ξεπεράσει το σοκ του πρώτου σετ. Και να πούμε ότι και ένας παίχτης να αλλάξει, όπως ο Μπάεφ στη θέση του Γιώργου Στεφάνου, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φάνηκε στο πρώτο σετ για τον Παναθηναϊκό, καθώς με αυτή την τακτική την επιχείρησε ο Βραζιλιάνος τεχνικός μόνο στην πρωινή προπόνηση, καθώς ο τραυματισμός του λίμπερο ήταν χθες το βράδυ. Με το νούμερο 13 στον αγωνιστικό χώρο, ο Δημήτρης Ορφανός παίρνει τη θέση του Νίκου Καραγιάννη, αλλάζει τον ένα από τους δύο κεντρικούς του ο Γιάννης Μέλκας. Γκέρμαν θέλει να τον ξεκουράσει, δεν πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να διεκδικήσει κάτι από αυτό το δεύτερο σετ. Μαρσελίνιο, πρώτος χρόνος, εξαιρετικός με τον Ανδρέα Ανδρεάδη, 21-15. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον πόντο και θα έχει το σερβίς με τον Ανδρέα Ανδρεάδη για να δούμε αν θα ρισκάρει. Floating service, υποδοχή από τον Λάιμ Μπαμπαλιούτα. Χαριτονίδης θα παίξει με τον Αρμενάκη. Από τις άκρες κόντρα επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό. Γκόμεζ θα βγει η άμυνα, αλλά προς το παρόν, προς στιγμή, από τον Χαριτονίδη. 22-15 ο Παναθηναϊκός φαίνεται να καθαρίζει εύκολα το δεύτερο σετ και να φέρνει ξανά το παιχνίδι στα ίσα, στα ίσα και να σοφαρίζει σε 1-1 σετ. Προηγείται με 22-15 και η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι το τριφύλι δύσκολα θα χάσει αυτό το σετ. Νέο σάσο για το Παναθηναϊκό, 23-15. Παίχτες του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι τα έχουν παρατήσει τουλάχιστον σε αυτό το δεύτερο σετ. Δεν μπορούν να αντιδράσουν. Κακή υποδοχή από τον Καρυπίδη, Αρμενάκης θα πάρει τον πόντο, 23-16. Αρμενάκης με πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει 7 στις 18 επιθέσεις στο σημερινό παιχνίδι μέχρι τώρα. Και Θεόφιλος Καρυπίδης, σε αυτόν πάει το μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό των σερβίς για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στο φιλέ, 24-16, set ball με 8 ευκαιρίες για τους γηπεδούχους να κατακτήσουν το σετ και να εσωφαρίσουν σε 1-1. Μαρσελίνιο, άσος και 25-16. Στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει οδηγίες του Σάντος. Οι οδηγίες του Σάντος είναι η ομάδα του να έχει τον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα και σε όλο το σετ που ακολουθεί. Ζήτησε προσοχή στο μπλοκ πάνω στον Απόστολο Αρμενάκη, καθώς έχει βγάλει τον πρώτο χρόνο της επιθέσεις από το κέντρο τον ΠΑΟΚ με το σερβίς που κάνει πίεση στο σερβίς, σερβίς τακτικής πάνω στον Θεόκλητο Καρυπίδη, ενώ από τον Θόδωρο Μπάεπ να κυνηγά όλες τις μπάλες στην άμυνα. Και όσον αφορά το αποτέλεσμα που είπε Κώστας Κουλά σχετικά με το άλλο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, συνέχεια οι παίχτες του Παναθηναϊκού μας ρωτούν και μας ρωτούσαν πόσο ήταν αυτό το μάτς. Άρα το μυαλό τους είναι στο ποιον θα έχουν αντίπαλο. Για να έχουν όμως το μυαλό τους στο ποιον θα έχουν αντίπαλο, θα πρέπει να περάσουν τον ΠΑΟΚ. Προς το παρόν στο 1-1 σετ. Το ΠΑΟΚ προηγείται στο ξεκίνημα του τρίτου σετ με 2-0, έχοντας πάρει τον πέμπτο του άσο. Αυτός ήταν από τον Απόστολο Αρμενάκη. Ο Αρμενάκης εξακολουθεί να σερβίρει. Σημαδεύει τον Ντάντε αυτή τη φορά. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Γκόμε. Θα δεχτεί τον μπλοκ. Είναι μέσα. 3-0. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει καλά στο τρίτο σετ. Παίρνοντας και μπλοκ, παίρνοντας και άσο. Και ο Αρμενάκης εξακολουθεί να σερβίρει. Με τη βοήθεια του Φιλέ θα βγει η υποδοχή. Μαρσελίνιο, Ντάντε είναι έξω.
Και αυτή η επίθεση για το Παναθηναϊκό. 4-0 ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει. Αυτός τώρα με τη σειρά του καλά στο τέταρτο σετ. Συγγνώμη, στο τρίτο σετ. Και το Σάντος πολύ πολύ γρήγορα. Χωρίς η ομάδα τον έχει πάρει μέχρι τώρα κανένα από εδώ. Καλή time out. Να δούμε πώς έχουν κερδιθεί οι κερδισμένοι πόντοι για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν λιγότερο άσος. 5 έχει ο ΠΑΟΚ, 4 στο τριφύλι. Έχει έναν πόντο λιγότερο από επίθεση, 25-24. Σοπαλία στα μπλοκ από 3 για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κάνει 12 λάθη μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει 16. Κύριε Μαραγκού, πολύ γρήγορο το time out από τον Βραζιλιάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, τον Ντο Σάντος. Γρήγορο για να σπάσει το σερί του Απόστολου Αρμενάκη. Φωνές έβαλε στους παίκτες για καλύτερη πρώτη μπάλα και να αντιδράσουν καθώς το σετ είναι ακόμα στην αρχή. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα η υποδοχή του Παναθηναϊκού με τον Αρμενάκη να εξακολουθεί να σερβίρει. Σημαδεύει λάπα, δύσκολο, δύσκολη υποδοχή. Κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Αρμενάκη. Και ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ, καρφώντας τη μεγάλη διαγώνιο 5-0. Φαίνεται ότι το time out που κάλεσε ο Φραντζίκο Ντο Σάντος δεν επηρέασε τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτοί προηγούνται με 5-0 απέναντι στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τη συνέχεια. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αρμενάκης αυτή τη φορά θα σημαδέψει έξω. Βγαίνει από το σερβίς ο Αρμενάκης. Αυτό έχει ζητήσει ο Ντο Σάντος με το time out. Το κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λίγη καθυστέρηση. Ανδρεάδης, floating service. Καρυπίδης στην υποδοχή. Πρώτος χρόνος. Ξανά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Σέφτικ μπλοκάρεται από το μπλοκ του Παναθηναϊκού. Τέταρτο μπλοκ εδώ τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον δεύτερο του πόντο. Θα μειώσει σε 5-2. Και θα εξακολουθεί να σερβίρει με τον Ανδρεάδη. Χάνσεν Κυριαζής. Block out από Πανταλέοντα. Και Μαρσελίνιο 6-2. Καμία φορά μέχρι τώρα σε ξεκίνημα σετ κάποια από τις δύο ομάδες δεν είχε πάρει διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου. Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα στο τρίτο. Γκόμες, κακή συνεννόηση, κακή πάσα από τον Μαρσελίνιο, 7-2. Παναθηναϊκός τώρα με τη σειρά του παρουσιάζει μια νοθρότητα στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, νοθρότητα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ σχεδόν σε όλο το δεύτερο. Γκόμες θα βγάλει την υποδοχή. Συγγνώμη, Μπάιφ θα βγάλει την υποδοχή. Γκόμες θα πάρει την επίθεση. Τη μεγάλη διαγώνιο η άμυνα από τον Αρμενάκη. Κόντρα επίθεση με τον ίδιο. Block out και ο ΠΑΟΚ στο 8-2. Πρώτο τεχνικό time out στο τρίτο σετ. Ο δικέφαλος εντελώς μεταμορφωμένος σε σχέση με το δεύτερο σετ. Προηγείται με 8-2. Και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι βλέπουμε πολλές μεταπτώσεις στην απόδοση και των δύο ομάδων. Πρώτο σκόρ του αγώνα είναι ο Απόστολος Αρμενάκης με 13 πόντους, αλλά με χαμηλά ποσοστά στην επίθεση. Έχει πάρει αρκετές επιθέσεις, δεν έχει καταφέρει να τις τελειώσει αρκετές από αυτές. Ο Γκόμες με 11 για τον Παναθηναϊκό είναι πρώτο σκόρ. Καρυπίδης με 10 για τον ΠΑΟΚ ακολουθεί. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Σε πρώτο πλάνο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Φρατσίνσκο Ντο Σάντος, φωνάζει, χειρονομεί. Και οι δύο ομάδες ενώ επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Ειρήνη Μαραγκού, υπάρχει εξήγηση για αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Τι λέει ο Ντο Σάντος? Για την κακή υποδοχή. Θέλει την μπάλα πιο μπροστά και πιο κοντά στον πασαδόρο, καθώς οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού μένουν εκτεθειμένοι στο μπλοκ του ΠΑΟΚ. Αυτό ζήτησε καλύτερη πρώτη μπάλα για να παίξει πιο γρήγορα ο Μαρσελίνιο και να μην βρίσκει αντίπαλο μπλοκ απέναντί του. Ο Γκόμες βρήκε το κενό και πάλι στην πίσω ζώνη μεταξύ Μπαμπαλιούτα και Κυριαζή, έκανε το 8-3. Δημήτρη Μαμαράς, σε οδηγίες από τον Γιάννη Μέλκα. Μοίρασε συγχαρητήρια για το... για τον μπλοκ της ομάδας του, ενώ ζήτησε από τον Αρμενάκη να χτυπάει τον Γκόμες και γενικότερα από τους παίκτες του να παίξουν ξανά τον πρώτο χρόνο. Ο Αρμενάκης έχασε αυτή την επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 8-4 στους 4 πόντους. Πολύ άσχημη επίθεση από τον διαγώνιο του ΠΑΟΚ. Και ο Μαρσελίνο εξακολουθεί να σερβίρει. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ γιατί ο Μαρσελίνο πάτησε γραμμή προσπαθώντας να σερβίρει. Ο ΠΑΟΚ στο συν 5.
με τον Αμερικάνο κεντρικό, τον Νεσέφτικ, να σερβίρει floating service. Λογικά τον Αμερικάνο. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Γκόμες. Στη μεγάλη διαγώνη υπάρχει άμυνα για τον Κυριαζή, κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ, αλλά η πάσα του Σέφτη και τον Καρυπίδη δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και πάλι επίθεση του Παναθηναϊκού. Μαρσελίνιο με πανταλέοντα θα βγει πρωτοχρόνος επιτυχημένος. 9-5 ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τους 4 πόντους. Μπάλα βρήκε στα χέρια του Καραγιάννη, αλλά στη συνέχεια δεν υπήρξε άμυνα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κυριαζή στην υποδοχή. Χάνσεν πρώτο χρόνο. Δεν θα υπάρξει πόντους για τον ΠΑΟΚ. Κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Λάπας θα δεχτεί το τριπλό μπλοκ από τον ΠΑΟΚ. 15. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει την εικόνα του πρώτου σετ. Έχει δυσκολεύσει την υποθετική του Παναθηναϊκού και έχει βάλει στο παιχνίδι του και πάλι τον μπλοκ. Προς το παρόν τον έχει βάλει τον πρώτο χρόνο. Χάνσεν. Μαρσελίνιο Πανταλέον. Ο Πανταλέοντας είναι μέσα. 16. Παναθηναϊκός παίζει στός με την σειρά του πρωτοχρόνου. Βλέπετε εδώ τον Σωτήρη Πανταλέοντα να παίρνει τον πρώτο. Σαφώς την μπάλα είναι μέσα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πανταλέοντας στο δεύτερο σετ δυσκόλεψε την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα το κάνει και τώρα. Παπαλιούντας υποδέχεται την μπάλα. Χάνσεν θα παίξει με τον Αρμενάκη. Θα πάρει τον μπλοκ out από Γκόμες και Ανδρεάδη. 11-6. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και διατηρεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τη διαφορά που έχει. Στοιχημένα μεταξύ 4 και 5 πόντων. Καρυπίδης σημαδεύει τον Λάπα. Μαρσελίνιο. Η πάει για τον Παναθηναϊκό. Κοντρεπίδεση είναι για το δικέφαλο του Βορρά. Χάνσεν, Καρυπίδης. Πόντος. 12-6. Και ο ΠΑΟΚ στο σύν 6. Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπόρεσε ο Μπάεφ να βγάλει την άμυνα. Και Θεόκλητος Καρυπίδης δεν τα πήγε καλά στο δεύτερο σετ. Κυρίως στην υποδοχή. Τον σημάδευαν και τον σημαδεύουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Ηλία Λάπα. Δεν θα υπάρξει άμυνα από τον Χάνσεν. 12-7. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 5. Ο Ηλίας Λάπας θα πάρει τον πόντο. Και θα πάρει στο σερβίς ένα από τα όπλα του Παναθηναϊκού από αυτή τη θέση. Ο Γκόμες. Από τους καλύτερους σερβερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι από την Βενεζουέλα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει τώρα. Το φιλέ. 13-7. Αλλαγή για τον Γιάννη Μέλκα. Ο Τζελάτη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίκος Καραγιάννης στον πάγκο. Και ο Τζελάτη θα πει για το σερβίς. Για να δυσκολέψει κι άλλο την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Τα χαμένα σερβίς είναι 10 για τον Παναθηναϊκό, 8 για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τώρα τον Τζελάτη. Σημαδεύει τον Ντάντε Μαρσελίνο, θα παίξει με τον Γκόμες. Σημαδεύει στην πίσω ζώνη. Δεν μπορεί ούτε ο Τζελάτης ούτε ο Καρυπίδης. 13-8. Αυτό που ζητάει ο Γιάννης Μέλκας και είναι κυρίως οι παίκτες του να κλείνουν στην πίσω ζώνη. Εκεί σημαδεύει ο Γκόμες, εκεί έχει δει το κενό. Η αλλαγή θα κλείσει. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-8. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στα σετ. 1-1. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο με 25-22. Έχασε εύκολα το δεύτερο με 25-16. Και Ηλίας Λάπας. Floating service. Καρυπίδης θα βγάλει την υποδοχή. Χάνσεν θα παίξει με τον Κυριαζή και θα πάρει τον πόντο. 14-8. Ο ΠΑΟΚ είναι σταθερός. Κρατάει σταθερά τη διαφορά μεταξύ 5 και 6 πόντων. Και Αρμενάκης έχει έναν άσο στο τρίτο σετ. Στο ξεκίνημά του, στο 2-0. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Δύσκολη υποδοχή από τον Ντάντε. Χαλασμένη. Γκόμες μαδεύει και πάλι στο ίδιο σημείο. Και πάλι θα πάρει τον πόντο. 14-9. Ο Γκόμες είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά δείχνει να είναι μόνος του τουλάχιστον σε αυτό το τρίτο σετ. Σημαίνει πάντα στην πίσω ζώνη. Κυριαζή στην υποδοχή. Χάνσεν πρώτος χρόνος. Βάλεν έξω. 14-10. Ο Σέφτικ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την καλή υποδοχή της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ μόλις έβαλε τον πρώτο χρόνο στο παιχνίδι του. Έχασε τον πόντο. Ο Σέφτικ πάλι είχε βάλει τον πρώτο χρόνο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ του τρίτου σετ. Αλλά και εκεί είχε δεχτεί μπλοκ. Όλα αυτά στο τρίτο σετ.
Ο Παναθηναϊκός θα χάσει το 11ο σερβίς του και ο Χρήστανος Κυριαζής θα σερβίρει. Ηλίας Λάμπας υποδέχεται την μπάλα Μαρσελίνο. Πρώτος φορές με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Εκπληκτική άμυνα από τον κεντρικό του Παναθηναϊκού με το πόδι. Γκόμες στη μεγάλη διαγώνια θα βγάλει την άμυνα Αρμενάκη. Κόντρα επίθεση γίνεται για τον Μπάουκ με τον Αρμενάκη. Είναι block out και είναι πόντος για τον Μπάουκ. 16-10. Δεύτερο τεχνικό timeout. Στο δεύτερο σετ. Δείτε εδώ ξανά την άμυνα. Ευχαριστούμε τον σχεδιασμό μας, τον Νίκο Σβόπο. Εξαιρετική άμυνα από τον Πανταλέοντα και αντίδρασή του. Και εδώ το τελείωμα της φάσης. Με τον Απόστολο Αρμενάκη να παίρνει τον 16ο πόντο του ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ. Ο Παναθηναϊκός έχει 10. Ο ΠΑΟΚ υπενθυμίζουμε ότι προηγήθηκε με 5-0 στο ξεκίνημα του πρώτου σετ. Αυτή την διαφορά διατηρεί. Μέχρι τώρα η κερδισμένη πόντι. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν παραπάνω άσο, έχει δύο παραπάνω πόντους από επίθεση. Ισοπαλία στα μπλοκ από 4 για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 λάθη, ο ΠΑΟΚ 19. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λάθη σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μετά τα μισά του πρώτου σετ ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λάθη, αλλά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί αυτά. Ειρήνη Μαραγκό, Ντος Σάντος προβληματισμένος και δεν ξέρω αν οι φωνές που βάζει στους παίκτες του έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στις οδηγίες του. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει και δεν έχει κρυθεί. Ακόμα είναι μέσα στο σετ. Ζήτησε από τους παίκτες να βάλουν στο παιχνίδι τους και την άμυνα. Και την άμυνα στον Απόστολο Αρμενάκη. Όταν η μπάλα περνάει από το μπλοκ. Από το μπλοκ του Παναθηναϊκού, καλή άμυνα στο 5 και στο 1. Ενώ είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι ο Γκόμες παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις του Παναθηναϊκού ακόμα και όταν παίζει στην πίσω ζώνη. Και αυτό γιατί η υποδοχή του Παναθηναϊκού δεν είναι η καλύτερη. Είναι πολύ κακή, οπότε ο Μαρσελίνιο παίζει ψηλή πάσα πίσω από τα 3 μέτρα. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Αρμενάκη, διευκόλυνε και το παιχνίδι του στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός θυμίζουμε κατέξω το δεύτερο σετ εύκολα με 25-16. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 17-12. Δημήτρη Μαρμαρά, οι οδηγίες από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Μέλκας ζήτησε από τους παίκτες του προσοχή στα χτυπήματα που βγούμε στη μεγάλη διαγώνιο. Ενώ ζήτησε από τον Χάνσεν αν έχει καλή μπάλα να βγάζει την πάσα στο 4. Εδώ είχαμε μια φάση για τον Παναθηναϊκό 17-13 με μάχη πάνω στο φιλέ. Βγήκε εντυπωσιακή άμυνα από το Αρμενάκι, αλλά ο Ηλίας Λάπας στη συνέχεια και πάλι πάνω στο φιλέ θα πάρει τον πόντο. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4. Χάνσεν, Καρυπίδης. Μπάλα είναι έξω. 17-14. Παναθηναϊκός στους 3. Από το μείον 5 στο μείον 3. Ο Γιάννης Μέλκας θα ζητήσει time out. Πράγματι, μπάλα έχει βγει έξω. Από τον Θεόκριτο Καρυπίδη. Παναθηναϊκός είναι τώρα στο μείον 3. Σαφώς και τίποτα δεν έχει τελειώσει αυτό το σετ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι στο φετινό πρωτάθλημα έχει μόλις μία ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ με 3-2. Οι επιθέσεις για τις δύο ομάδες. Αρμενάκης πολύ χαμηλά με 11 στις 23 όπως και ο Κυριακίδης με 3-13. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Γκόμες με 13-25. Ο Λάπας 7-15. Ο Ντάντε 5 στις 11. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα ποσοστά για τους παίκτες των δύο ομάδων. Το time out το πήρε ο Γιάννης Μέλκας. Δημήτρη Μαρμαρά, άλλαξαν οι οδηγίες του προπονητή του ΠΑΟΚ. Οι οδηγίες του προπονητή του ΠΑΟΚ δεν άλλαξαν. Ηρεμία ζήτησε από τους παίκτες του και καλή υποδοχή. Μασελίνο στην κόντρα επίθεση για το τριφύλι. Και ο Ηλίας Λάπας θα πάρει τον πόντο 17-15. Σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός εξανεμίζει τη διαφορά που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενο σε όχι και τόσο καλές επιθετικές επιλογές των παικτών του δικεφάλου. Μία ακόμα κακή υποδοχή όμως η μπάλα θα βρει στο μπλοκ του ΠΑΟΚ. Καρυπίδης, block out από Πανταλέοντα, Γκόμες και Λάπα. Ο ΠΑΟΚ θα λύσει το γόρειο δεσμό, θα πάρει μετά φορά πόντο, θα μετατρέψει το 17-15 σε 18-15 και θα σταματήσει το σερί του Παναθηναϊκού που ήταν στο 3-0. Χάνσεν σημαδεύει τον Μπάεφ, κακή υποδοχή και ο Νίκος Καραγιάννης θα το εκμεταλλευτεί. 19-15. Εκεί που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό και πλησίασε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με δύο γρήγορους πόντους θα κάνει το σκορ 19-15 και θα πάει και πάλι διαφορά στους 4. Χάνσεν
Υποδοχή για τον Παναθηναϊκό Μαρσελίνο Πανταλέοντα. Θα βγει άμυνα από τον Αμερικάνο. Πάω Καρμενάκη, σημαδεύει τον Μπάεφ. Θα βγει άμυνα Μαρσελίνο. Θα παίξει με τον Λάπα. Κακή πάσα. Αλλά υπάρχει φιλέ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι από τον Απόστολο Αρμενάκη, το παραδέχεται. Και ο Παναθηναϊκός θα μειώσει σε 19-16. Θα σερβίρει με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Υποδέχεται ο Καρυπίδης, Χάνσεν, Αρμενάκης. Ο Ντάντε θα βγάλει την άμυνα Μαρσελίνο για τον Γκόμεθ. Δεν θα προλάβει να στηθεί τον μπλοκ του ΠΑΟΚ. Και ο πόντος θα πάει στον Παναθηναϊκό. 19-17. Και πάλι στο μείον 2 οι παίκτες του Ντος Σάντος. Σημάδεψε ευθεία, πάντα όμως στην πίσω ζώνη ο Γκόμεθ. Παπαλιούδας θα βάλει την υποδοχή. Και ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Θεόκλητο Καρυπίδη. 20-17. Υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Με το νούμερο 5 ο Θανάσης Ντίνας θα μπει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Κυριαζή. Θέλει τον μπλοκ ο Γιάννης Μέλκας, είναι κρίσιμο σημείο για το τρίτο σετ. Το ΠΑΟΚ προηγείται με 20-17. Καρυπίδης σημαντικό τον Μπάεφ, Μαρσελίνιο με τον Γκόμεθ. Ο Βραζιλιάνος Πασάδρος έβγαλε τον παίκτη από τη Βενεζουέλα. Ουσιαστικά χωρίς μπλοκ, αυτός δεν είχε πρόβλημα. 20-18 και η συνηθισμένη διπλή αλλαγή για τον Ντος Σάντος. Με τους Αγκάμες και Προύσολη να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Γκόμεθ και Μαρσελίνιο εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει το σερβίς. Υπάρχει μια μικρή διακοπή γιατί ο κύριος Δρουσάκης ελέγχει τις αλλαγές για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ θα κλείσει και η αλλαγή του Κυριάντζη με τον Ντίνα. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 2. Θέλει να εσωφαρίσει, θέλει να κατακτήσει το δεύτερο σετ. Θα σερβίρει ο Κώστας Προύσαλης, ο πασαδρός του Παναθηναϊκού. Παπαλιούτα στην υποδοχή. Χάνσεν, Αρμενάκης. Θα βγει άμυνα από τον Ντάντε. Προύσαλης θα βγάλει την πάσα. Κακή πάσα όμως. Και υπάρχει παράβαση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Αλλά έχει περάσει έξω την αντένα. Πώς φαίνεται από το replay. Αυτό έδειξε και ο κύριος Δελικοστίδης. 21-18 ΠΑΟΚ στο συν 3. Καραγιάννης μαδεύει τον Ηλία Λάπα. Προύσαλης πρώτος χρόνος με τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Κυριαζής, block out. 22-18. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο συν 4 σε ένα κρίσιμο σημείο. Εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στους 2. Πάει και πάλι ο ΠΑΟΚ διαφορά στους 4. Time out από τον Ντος Σάντος. Και σε επανάληψη τελευταία φάση. Καλό το χτύπημα από τον Κυριαζή. Βρήκε στα δάχτυλα του Ηλία Λάπα, αλλά δεν τα είχε τοποθετήσει σωστά. Επομένως, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-1 σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο τρίτο με 22-18. Οι υποδοχές για τις δύο ομάδες. Ο Μπάεφ είναι πολύ χαμηλό, 48%. Λάπα στο 75%. Και ο Ντάντε στο 50% για τον ΠΑΟΚ. Ο Καρυπίδης στο 63%. Ο Παπαλιούτας στο 78%. Πολύ καλή υποδοχή του ΠΑΟΚ. Τόσο από τον Καρυπίδη όσο και από τον Παπαλιούτα. Το time out τελείωσε. Ρίνι Μαραγκού οδηγίες από τον Ντος Σάντος. Μπάεφ και όχι από τον Ηλία Λάπα για να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Αυτό ζήτησε ο Ντος Σάντος. Για να δούμε. Νίκος Καραγιάννης, ο κεντρικός του ΠΑΟΚ, είναι έτοιμος να σερβίρει. Δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 22-18. Υποδοχή από τον Μπάεφ. Προύσαλης θα παίξει με τον Λάπα. Θα σημαδεύει τη μεγάλη διαγώνια επιτυχημένα ο ακραίος του Παναθηναϊκού. Το τριφύλι στους τρεις. Παναθηναϊκός, αν θέλει να πλησιάσει, πρέπει να δυσκολέψει την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Πρέπει να ενεργοποιήσει τον μπλοκ του. Λάπας, floating service με τα δάχτυλα υποδοχή από τον Καρυπίδη. Χάνσεν, πρώτος χρόνος. Ο Αμερικάνος του ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει να πάρει τον πόντο. 23-19. Για πρώτη φορά στο τρίτο σετ λειτουργεί ο πρώτος χρόνος του ΠΑΟΚ. Αλλά λειτουργεί σε ένα κρίσιμο σημείο. Και Αρμενάκης για τρίτη φορά στο σερβίς στο τρίτο σετ.
Έχει ήδη έναν άσο, δυσκολεύει αρκετά μέχρι τώρα την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά όμως θα στείλει την μπάλα πάνω στο φιλέ. Θα δώσει τον πόντο στο Παναθηναϊκό, 23-20. Και Ανδρέας Ανδρεάδης. Παναθηναϊκός εξακολουθεί να κάνει floating service. Αρμενάκης, μπάλα είναι έξω. 23-21. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία Παναθηναϊκός και πάλι στο μείον 2. Να δούμε την τελευταία φάση, να δούμε τη φάση. Μπάλα είναι έξω, σαφέστατα. 23-21, time out από τον Γιάννη Μέλκα. Βλέπει την ομάδα του να χάνει τη διαφορά των 4 πόντων, να είναι μπροστά με 2. Και βέβαια από εδώ και πέρα, κάθε λεπτομέρεια θα παίξει σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση του τρίτου σετ. Ένα τρίτο σετ που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια. Και βλέπετε πάντα highlights από αυτό το σετ. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, έχει καλή υποδοχή με τον Καρυπίδη στο 63% και με τον Παπαλίδο στο 78%. Αντίστοιχο, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το Λάπα σε καλή μέρα στην υποδοχή στο 75%. Ο Λίμπερο του για σήμερα, ο Θοδωρής Μπαεφ, έχει 48%. Το time out τελείωσε, πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Μαρμαρά. Καλή πάσα στο 4 από τον Χάνσεν, ζήτησε ο Γιάννης Μέλκας και δυνατό χτύπημα από τον Αρμενάκη. Και να θα κάνουν πράξη τις οδηγίες του Γιάννη Μέλκα, επέκταση του, ο Κυριαζής, 24-21, set ball, 3 ευκαιρίες για το δικέφαλο να κατακτήσει το τρίτο set και να προηγηθεί με 2-1 μέσα στην Γλυφάδα. Οι αλλαγές θα κλείσουν με τον Μαρσελίνο και τον Γκόμες να επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Η Ειρήνη Μαραγκού, δεν ξέρω αν προλαβαίνει κάτι να αλλάξει τώρα ο Ντο Σάντος. Οι οδηγίες του Ντο Σάντος ήταν για τον μπλοκ πάνω στον Αρμενάκη, αλλά ο Χάνσεν έπαιξε Κυριαζή. Οπότε έμεινε με μονό μπλοκ ο Αγκάμες και δεν μπόρεσε να κλείσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κυριαζής φλόκι σέρβιτε, το ρισκάρι. Λάπα στην υποδοχή Μαρσελίνο προσχόνως με το Σωτήρι Πανταλέοντα, 24-22. Παναθηναϊκός στο μείον 2, χαμένο το πρώτο στεντμπολ για τον δικέφαλο του Βορρά. Με τον Μαρσελίνιο να δούμε αν θα ρισκάρει. Σε αυτό το συμμετεγόνο δεν ρισκάρει. Λέγει φλόκι σέρβιτε Παπαλιούτα, όχι και τόσο καλή υποδοχή. Κάνει να παίξει με τον Καρυπίδη. Μπλοκ μέσα από Πανταλέοντα. Ντάντε και Γκόμες, 24-23. Βλέπετε ξανά σε επανάληψη την τελευταία φάση. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο. Μαρσελίνιο, Παπαλιούτας με δάχτυλα την υποδοχή. Καρυπίδης, μικρή διαγώνιο μέσα. 25-23. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ, δείχνοντας ένα εξαιρετικό πρόσωπο όπως έκανε και στο πρώτο σετ, κατακτά το τρίτο σετ με 25-23. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 2-1 μέσα στην Γλυφάδα. Και για να δούμε αν θα υπάρξει και εδώ σπάσιμο της έδρας Μαρμαράς. Συγχαρητήρια μοίρασε στους παίκτες του προπονητής του δικέφαλου. Τους είπε να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και όλο το μυστικό τους είπε είναι η άμενα για να πάρουν το παιχνίδι. Ο Απόστολος Αρμενάκης θα χάσει το σερβίς. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού προηγείται με 1-0 στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Χάνσεν. Θα παίξει με τον Αρμενάκη. Ο Λάπας περίμενε στη μεγάλη διαγώνη να βγάλει την άμυνα. Πιθανότητα να την έβγαζε, αλλά παρενευλήθη ο Μαρσελίνιο. Έκανε τη βουτιά. 1-1. Βλέπετε ξανά. Προ του Ηλία Λάπα. Ο πασαδρός του Παναθηναϊκού θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και ο πόντος των ΠΑΟΚ. Μπάεφ, χαλασμένη υποδοχή. Μαρσελίνιο Γκόμες. Είναι έξω. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Το replay δεν φαίνεται αν η μπάλα έχει κουμπίσει. Το μετράει από αυτών δύο διαιτητών. Υποδοχή από τον Μπάε. Μπλοκ μέσα από τον Θεόκλητο Καρυπίδη. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά δύο πόντων στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. 3-1. Αλλά βέβαια είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει. Γκόμες. Θα βγει άμυνα από το Λάβ Μπαμπαλιούτα, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια. Παρά αυτά χειροκροτήματα για τον Λίμπερο του ΠΑΟΚ. Είπαμε, Μπαμπαλιούτας είναι ο καλύτερος υποδοχέας πρωταθλήματος και ο δεύτερος καλύτερος σε άμυνες στην κανονική περίοδο. Ντάντε, floating service, Χάνεσεν, πρώτος χρόνος με τον Σέφτικ, μέσα, 4-2. Για τον κεντρικό του ΠΑΟΚ. Αυτό θα πάει και στο σερβίς. Υπενθυμίζουμε ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 σετ.
Μπάεφ θα βγάλει την υποδοχή. Το μπλοκ του ΠΑΟΚ θα λειτουργήσει και τώρα, αλλά η μπάλα θα κάνει το δικό της παιχνίδι πάνω στο φιλέ και θα φύγει έξω. Πόντρο και το Παναθηναϊκό, 4-3. Βλέπετε ξανά. Γκόμεζ, μπάλα πώς πήγε πάνω στο φιλέ και κατέληξε έξω. Σερβίς από τον Σοντρί Πανταλέοντα. Έχει ζητήσει να παίξει με τον Πανταλέοντα Μαρσελίνιο. Ο Χάνσεν πέρασε με τη μία. Δεν μπόρεσε το μπλοκ του Παναθηναϊκού να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο συν 2 και θα σερβίρει με τον Πασαδόρο του. Σμαδεύει Μπάεφ. Θα βγει η υποδοχή. Πρώτος χρόνος με τον Ανδρεάδη και τον Μαρσελίνιο επιτυχημένος. 5-4 με τον κεντρικό του Παναθηναϊκού. Με παλιούτας δεν μπόρεσε να έχει συνέχεια. Και Γκόμεζ, Παναθηναϊκός έχει 4 άσους μέχρι τώρα. Ευκαιρία, να ισοφαρίστηκε ο Παναθηναϊκός. Block out από Καραγιάννη, από τον Νίκο Καραγιάννη. 5-5, 5-3 γίνεται 5-5. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός πολύ απλά δυσκόλεψε την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Όταν το έκανε αυτό στο δεύτερο σετ, κατάφερε να το κερδίσει πολύ εύκολα. Γκόμεζ σμαδεύει τον Κυριαζή. Καλασμένη υποδοχή μια ακόμα φορά, κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μπέρδεμα εκεί, θα βγει η υποδοχή. Υπάρχει παράβαση. Ο Καρυπίδης έχει περάσει το χέρι του, όπως λέει ο κύριος Δελικοστίδης. Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 3-0, το 5-3 το έχει κάνει 6-5. Για να δούμε. Πράγματα, έχει περάσει το αριστερό χέρι του Καρυπίδη εντός του τερέν του Παναθηναϊκού. Διαμαρτυρίες από τον Χρήσαντο Κυριαζή. Ο Γκόμεζ έχει δυσκολέψει την υποδοχή του ΠΑΟΚ, σημαδεύοντας μία τον Λαμπαβαλιούτα και μία τον Κυριαζή. Αυτή τη φορά δεν κάνει δυνατό σερβίς. Καρυπίδη σημαδεύει στη μικρή διαγώνιο, είναι μέσα. Είναι ο έκτος πόντος για το ΠΑΟΚ. Είναι η ισοφάριση για τον δικέφαλο τη φορά. 6-6. Σαφέστατη πάνε εδώ μέσα. Και Καρυπίδης. Το σερβίς. Τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Είναι άσος. Είναι το 7-6 και είναι ο έκτος άσος για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και πάλι το προβάδισμα με 7-6. Και Καρυπίδης είναι έτοιμος να σερβίρει. Σημαδεύει τον Μπάεφ, χαλασμένη υποδοχή. Κυριαζής, κακή πάσα όμως. Δίνει την ευκαιρία στο Παναθηναϊκό να πάρει την επίθεση. Και ο Ηλίας Λάπας θα πάρει τον πόντο 7-7. Δεν έχασε την ευκαιρία. Ο δικέφαλος και όταν βέβαια δίνει τέτοιες ευκαιρίες σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, αυτός εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Λάπας, floating service, υποδοχή από τον Θεόκλητο Καρυπίδη. Χάνει να παίξει πρώτο χρόνο με τον Νίκο Καραγιάννη. Αλλά εδώ μιλάει το μπλοκ του Παναθηναϊκού. Με Ντάντε Ανδρεάδη. 8-7. Ο Παναθηναϊκός θα πάει προηγούμενο στο πρώτο τεχνικό time-out του τέταρτου σετ. Καθώς το μπλοκ του Παναθηναϊκού πήρε τον πόντο. Οπότε για τις δύο ομάδες, 19 πόντους από τον Νάντο Γκόμεζ. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Καρυπίδης και Αρμενάκης έχουν 16 για τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Παιχνίδι όμως ισορροπημένο και στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Όπως ισορροπημένο ήταν και στο ξεκίνημα του πρώτου σετ και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Σε αυτό το σημείο και μετά, λίγο μετά το πρώτο τεχνικό time-out, κάποια από τις δύο ομάδες συνήθως προσπαθεί και παίρνει κάποια διαφορά. Το time-out τελείωσε, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με ένα πόντο. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα πάμε τώρα. Δημήτρη Μαρμαράς ακούμε. Καλύτερες υποδοχές ζήτησε ο Γιάννης Μέλκας από τους παίκτες του και από τον Χάνσεν να παίζει πιο γρήγορα με τον Αρμενάκη. Ενώ ζήτησε και να κλείνουν στα μπλοκ οι παίκτες του δικεφάλου. Κύριε Μαραγκού, οι οδηγίες από τον Φραντσέσκο ντος Σάντος. Όχι λάθη και πιο αποτελεσματικό μπλοκ. Εκεί πιστεύει ότι θα κρυφθεί το παιχνίδι και η συνέχεια του σε το Βραζιλιάνος προπονητής.
Παναθηναϊκός θα πάρει τον πόντο. Θα πάει στο 9-7 μετά το άστοχο καρφί από τον Χρυσάνο Κυριαζή. Γιας Λάπας, σημαδεύει Καρυπίδη, Χάνσεν, πολύ δύσκολη υποδοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το 10ο πόντο στην κόντρα, επίθεση με τον Γκόμεζ, είναι έξω. Από τον Διαγώνη από την Βενεζουέλα, 9-8. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φτάσει τη διαφορά στους 3 πόντους. Σε επανάληψη, μπάλα βγήκε έξω. Πάκου ρογείται με 2-1 σετ, έχει κατακτήσει το πρώτο με 25-22 και το τρίτο με 25-23, έχει χάσει το δεύτερο με 25-16. Στο τέταρτο είναι πίσω στο σκορ με 9-8. Εδοχή από τον Ηλία Λάπα, Μαρσελίνη, ο πρώτος χρόνος, θα βγει άμυνα από τον Καρυπίδη, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια. Στο 18 Παναθηναϊκός και σερβίς με τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Δεν τον έχουμε δει στο σημείο του παιχνίδι τον Ανδρεάδη να ρισκάρει. Έχει επιλέξει floating service. Δύσκολη υποδοχή. Κυριαζή θα πάρει το block out. Από Ντάντε και Πανταλέοντα. Δεν πρόλαβε να κλείσει το block του τριφυλίου πάνω στο φιλέ. 19. Derby στο τέταρτο σετ. Και Αρμενάκης έκανε το πρώτο σερβίς του τέταρτου σετ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στο φιλέ. Τι θα κάνει τώρα, σημαδεύει Λάπα και χαλάει την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Ντάντε στο ρόλο Πασαδόρου. Γκόμεζ θα βγει το μπλοκ. Η κόντρα επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Χρήσανδο Κυριαζή. Μπάλα θα βρει και στα χέρια του μπλοκ. Δεν θα μπορέσει ο Ηλίας Λάπας. Ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει σε 10-10. Το 18 μετατρέπει σε 10-10. Σκουπίζεται το τερέν. Αρμενάκης μαζί με τον Καρυπίδη είναι η κορυφαίη. Μάλλον είναι η πρώτη σκόρη του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι. Όλος ο ΠΑΟΚ έχει παίξει καλά. Σήμερα Αρμενάκη σημαδεύει μπα, ευκαλή υποδοχή. Μαρσελίνη ο πρώτος χρόνος με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Αλλά πάνω στο φιλέο Σεύτη θα κάνει το μπλοκ. Και 11-10 ο ΠΑΟΚ παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκόρ. Με τον Αρμενάκη να εξακολουθεί να σερβίρει. Τρίτο συνεχόμενο σερβίς και τα μπλοκ να είναι 6 για κάθε ομάδα. Μενάκης αυτή τη φορά σημαδεύει έξω. Ισοπαλία για το Παναθηναϊκό. 11-11. Πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα του σκορ σε αυτό το τέταρτο σετ. Με τον Μαρσελίνο να σερβίρει. Σημαδεύει Καρυπίδη. Χάνσεν θα παίξει με τον Κυριαζή. Θα κάνει το πλασέ. Θα βγει άμυνα. Κοντρεπίδεση είναι για τον Γκόμεζ. Θα βγει άμυνα από τον Καρυπίδη. Στη μεγάλη διαγώνιο, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει προβάδισμα και πάλι 12-11. Δέχεται ο Κυριαζή την μπάλα, Χάνσεν. Τώρα ο Κυριαζή θα πάρει την επίθεση. Θα βγει στην ευθεία από τον Μαρσελίνιο. Υπάρχει διπλή μπάλα για τον Θοδωρή Μπάεφ. Ο κύριος Δελικοστίδης δεν δέχεται κουβέντα. Είναι απόλυτος 12-12. Για να δούμε. Από αυτό το replay είναι μακρινό, δεν φαίνεται. Κυριαζής πάνω στο φιλέ. 13-12 ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με ένα πόντο. Και για να δούμε αν ο Ντάντε θα δυσκολέψει, θα θελήσει να δυσκολέψει την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Πού θα σημαδέψει, θα σημαδέψει Καρυπή, θα σημαδέψει Βαλιούτα. Δύσκολη υποδοχή, Αρμενάκης θα πάρει τον πόντο. Πολύ δύσκολο τελείωμα της φάσης από τον Απόστολο Αρμενάκη. 13-13. Βλέπετε ξανά, μπορεί να βγει κακή υποδοχή, αλλά θα περάσει μέσα από το τριπλό μπλοκ του Παναθηναϊκού. Και πάλι ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Σεύτικ, floating service. Κακή υποδοχή από τον Θοδωρή Μπάεφ. 14-13. Μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στην υποδοχή. Αν εξαιρέσουμε το δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός έχει την υποδοχή του στο σημερινό παιχνίδι κάτω από το 50%. Λάπας και πάλι χαλασμένη υποδοχή.
Λάμπας θα πάρει την επίδεση, θα δεχτεί τον μπλοκ όμως και άμυνα θα βγει ο τσόκος του Παναθηναϊκού. Μαρσελίνιο Γκόμες στην ευθεία είναι έξω και ο ΠΑΟΚ στο σύν 2, 15-13. Και time out αμέσως από τον Σάντος. Παναθηναϊκός μόνο στο δεύτερο σετ θύμισε τον Παναθηναϊκό της φετινής περίοδου και θύμισε και τον Παναθηναϊκό του πρόσφατου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Σε ελάχιστα σημεία από εκεί και πέρα το τριφύλι του Ντοσάντος έχει παίξει το βόλιο που ξέρει. Έχει, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στην υποδοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει 67%, έχει σταθερά πολύ καλή υποδοχή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνο στο 52. Όταν στο πρώτο σετ είχε 27, έχει σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά του στην υποδοχή. Αλλά ο ΠΑΟΚ από το 78% της αρχής έχει χάσει μόλις ένα 10%, έχει πάει στο 67. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό είναι η υποδοχή, έτσι δεν είναι, Ειρήνη Μαραγκού? Είναι και οι οδηγίες ήταν προς τον Λάπα και τον Μπάεφ να υποδέχονται ψηλά το σερβίς του Σέφτιν για να μπορεί να παίξει ο Μαρσελίνο. Πάλι λάθος από τον Ηλία Λάπα. Με αυτή την υποδοχή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πλησιάσει τον ΠΑΟΚ. Τεχνικό time-out, δεύτερο τεχνικό time-out στο τέταρτο σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 16-13. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Δημήτρη Μαρμαράκ για τις οδηγίες του Γιάννη Μέλκα. Κερδισμένη πόντι ο ΠΑΟΚ έχει 2 άσπους παραπάνω, έχει 3 πόντους παραπάνω στην επίθεση. Στο παλιά στα μπλοκ 6 για κάθε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ κάνει 28 λάθη, έχει δώσει παραπάνω από ένα σετ το Παναθηναϊκό με τα λάθη του. Ο Παναθηναϊκός κάνει 22. Αλλά ο αδύναμος κρίκος του Παναθηναϊκού λέγεται υποδοχή. Για να δούμε πώς θα μπορέσει να τη βελτιώσει ο Βραζιλιάνος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός νομίζουμε ότι χάνει και με 2-1 σετ από τον ΠΑΟΚ. Το time out τελείωσε. Δημήτρη Μαναρά, ακούμε τις οδηγίες του Γιάννη Μέλκα. Ηρεμία και συγκέντρωση ζήτησε από τους παίκτες του ο Γιάννης Μέλκας και προσοχή στο μπλοκ καθώς και τον Γκόμεζ όταν καρφώνει στη διαγώνιο. Ηρεμία Μαραγκού, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 3 πόντους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει κάτι τις οδηγίες του Ντοσάντος. Δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οδηγίες πάλι προς τον Λάπα και Μπάεφ για το ποιος θα πάρει την μπάλα και πώς να κατανέμουν το χώρο, ενώ ετοιμάζεται να περάσει τον Λίπερμαν Αγκάμεζ στο παιχνίδι. Όχι ακόμα. Την επόμενη περιστροφή. Και σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ με 2-1 σετ και 16-14 στο τέταρτο. Κυριαζής θα βγάλει την υποδοχή. Χάνσεν. Νίκος Καραγιάννης μέσα σε πρώτο χρόνο. 17-14. Βλέπετε ξανά. Δεν μπορούμε να τον κλείσει το διπλό μπλοκ. Ο Χάνσεν. Ντάντε. Όχι και τόσο καλή υποδοχή. Γκόμεζ. Μπάλα είναι έξω. 18-14. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4 πόντους και πλέον τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για τον Παναθηναϊκό. Είναι άστος. 19-14. Εξαιρετικός ΠΑΟΚ. Αγνώριστος Παναθηναϊκός. 2-1 σετ υπέρ του δικεφάλου του Βορρά και 19-14 στο τέταρτο. Χάνζε σημαδεύει στην ευθεία. Το δοχή θα βγει από τον Λάπα. Γκόμες θα βγει άμυνα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια. 19-15. Και τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Λίμπερμαν Αγκάμεζ θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του Μαρσελίνιο. Σε κάποιο μπλοκ. Υποδοχή από τον Παπαλίδα, κακή υποδοχή. Λάπας δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Φάση Χάντσεν, Αρμενάκης, μπλοκ μέσα όμως από Αγκάμε και Ανδρεάδη, 19-16. Είτε εδώ, επανάληψη στο μπλοκ για τον Παναθηναϊκό και time-out από τον Γιάννη Μέλκα. Ξέρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι αν δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα τον εκμεταλλευτεί. Προς το χώρο η ομάδα προηγείται με 3 πόντους.
Οι επιθέσεις για τις δύο ομάδες, ο Γκόμες έχει 20 στις 38. Χαμηλό ποσοστό, λίγο πάνω από το 50%. Ο Λάπας έχει 10 στις 22. Από εκεί και πέρα, ο Ντάντε έχει μείνει χαμηλά με 5 στις 12. Για τον Πάοκ, ο Καρυπίδης έχει 15 στις 21. Εξαιρετικό παιχνίδι τόσο στην επίθεση όσο και στην υποδοχή για τον Θεόπουλο Καρυπίδη. Ο Αρμενάκης πολύ χαμηλά ποσοστά, 13 στα 31. Κυριαζής 7 στις 21 επιθέσεις. Ο Θεόπουλος 6 στις 10. Και ο Καραγιάννης 5 στις 11. Κυρίως με πρώτο χρόνο για τους κεντρικούς του Παναθηναϊκού. Στον πάγκο του οποίου θα πάμε τώρα, Ειρήνη Μαραγκού, Παναθηναϊκός είναι πλέον στο μείον 3. Θέλει σίγουρο σερβίς και καλό μπλοκ, γι' αυτό έχει περάσει τον Λίμπερμαν Γκάμες. Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση θα παίξει όπως και στην προηγούμενη χωρίς πασαδόρο ο Παναθηναϊκός. Παπαλιούτας, Χάνσεν, Καρυπίδης, θα βγει άμυνα. Χάνσεν και πάλι Καρυπίδης, θα βγει άμυνα από τον Μπάεφ. Γκάμες σε ρόλο πασαδόρου, Λάπας θα πάρει το μπλοκ out. 19-17, ρισκάρει σε αυτό το σημείο και παίζει χωρίς πασαδόρο ο Ντος Σάντος. Αλλά ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σερί 2-0 και μετατρέπει το 19-15 σε 19-17. Κατοχεύει τον Παπαλιούτα. Χάνσεν, Αρμενάκης, μπλοκ μέσα από Αγκάμες και Ανδράδη για δεύτερη φορά. Οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες μπλοκάρουν τον Αρμενάκη και ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός που θεμίζει παίζει χωρίς πασαδόρο. Ο Παλιούτας, κακή υποδοχή. Καρυπίδης στην ευθεία, θα πάρει τον πόντο καθώς ο Μπάεφ δεν μπορέσει να βγάλει την άμυνα, μάλλον δεν βγάλει την άμυνα, η μπάλα κατέληξε out από το τερέν του ΠΑΟΚ 20-18 και θα αλλάξει πασαδόρο, θα μπει ο Προύσαλης θέση του Γκόμες, άρα η συνδεσμένη αλλαγή του Σάντος με τον Προύσαλη και τον Αγκάμες να παίρνουν την θέση του Μαρσελίνιο και του Γκόμες. Και σε ρίξη από τον Καρυπίδη, θα δούμε θα ρισκάρει τώρα ο ακραίος του ΠΑΟΚ. Είναι κρίσιμο το σημείο και για τις δύο ομάδες. Σημαδεύει Μπάεφ, Προύσαλης, θα παίξει με το Λάπα, μπλοκ μέσα από Καραγιάννη και Κυριαζή, 21-18. Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο, έδειξε ότι μπορεί να πλησιάσει και να εσωφαρίσει, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πόντους, έκανε το σκορ 21-18, time out από τον Ντος Σάντος. Όλα είναι ανοιχτά, εδώ η μπάλα βρήκε και στον ώμο του Ανδρέα Ανδράδη, στο δεξί ώμο, πανηγυρισμοί από τον Νίκο Καραγιάννη. Οι υψωμένες στις γροθιές. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 σετ και 21-18 στο τέταρτο, κάνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Μαρσελίνιο στον πάγκο. Τα μπλοκ 2,66 για τον Ντάντε, 2 για τον Σέφτικ, 1,5 για τον Κυριαζή. Και το κόμμα είναι γιατί κάποιοι παίκτες συμμετέχουν είτε σε διπλό είτε σε τριπλό μπλοκ. Είναι Μαραγκό διγιάς από τον Σάντος. Καλύτερη προσπάθεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες για να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Σερβίς από τον Θεόκτο Καρυπίδη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 21-18. Σημαδεύει Μπάεφ, Προύσαλης. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Ηλία Λάπα και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τις οδηγίες από τον Γιάννη Μέλκα. Ηρεμία ζήτησε από τους παίκτες του και την μπάλα στον Καραγιάννη για την επίθεση. Πρώτο χρόνο θέλει ο Γιάννης Μέλκα, θα δούμε αν θα το πετύχει. Πρέπει να βγει καλή υποδοχή. Τώρα υπάρχει χαλασμένη υποδοχή. Αρμενάκης, η μπάλα θα σπάσει το μπλοκ του Παναθηναϊκού, κόντρα επίθεση για τους πράσινους. Με τον Αμαράλ Ντάντε η μπάλα θα σπάσει στο μπλοκ του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει φιλέ από τον Αρμενάκη. Το Παναθηναϊκός και πάλι στον πόντο, 21-20. Υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ορολογά στη θέση του Καρυπίδη. Για να δούμε τι θα θελήσει να πετύχει με αυτή την αλλαγή. Ενώ υπάρχει και ένας μικροτραυματισμός του Νίκου Καραγιάννη και τοποθετείται ψυχτικό στο δεξί του χέρι. Για να δούμε τώρα το σερβίς από τον Ηλία Λάπα. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ με 21-20. Χάνσεν πρώτος χρόνος με τον Καραγιάννη. Αποτυχημένος, κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό και ο πόντος είναι για τον Τριφύλλη, 21-21. Ο ΠΑΟΚ κάνει μπλοκ αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον πόντο, 21-21. Ο
Σερβίρει και πάλι ο Λάπας. Floating service. Απαλιούτας. Χάνσεν. Κυριαζής. Είναι έξω. Στη μικρή διαγώνη 22-21. Πλέον η ψυχολογία δείχνει να γυρίζει για τον Παναθηναϊκό. Λάπας. Χάνσεν. Παίξει με το Αρμενάκι. Block out από Ανδρεάδη και Ντάντε. 22-22. Θα υπάρξει διπλή αλλαγή. Θα κλείσει μια αλλαγή. Καταρχήν. Μάλλον θα γίνει πρώτη αλλαγή του Τζελάτη. Θα πάρει τη θέση του Καραγιάννη. Θέλει να δυσκολέψει το την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μέλκας και ο Καρυπίδης θα πάρει τη θέση του ορολογά. Πλέον όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το σκορ είναι 22-22. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 2-1 σετ. Και σερβίρει ο Τζελάτης. Πρώην παίκτης του Ηρακλή. Με τη βοήθεια του Φιλέου ο Λάπας θα βγάλει την υποδοχή. Λίπερ Μαραγκάμες, εντυπωσιακό χτύπημα από τον διαγώνιο του Παναθηναϊκού. 23-22. Και θα κλείσει και αλλαγή του Τζελάτη με τον Καραγιάννη. Σερβίς από τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Πλέον ο Παναθηναϊκός με floating service. Θα θέλουμε κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις του Χάνσεν για τον Αρμενάκη. Μέσα 23-23. Σημάδεψε στην πίσω ζώνη μεταξύ Ανδρεάδη και Λάπα. Δεν υπήρξε αντίδραση. 23-23. Το παιχνίδι στη Σκακέρα. Πάνω Σκακέρα συνεχίζεται για τους δύο προπονητές. Δίνα στην θέση του Κυριαζή για κάποιο μπλοκ. Σερβίς από τον Απόστολο Αρμενάκη. Θα δούμε αν θα ρισκάρει σε ένα κρίσιμο σημείο. Το σκορ στο 23-23. Το φιλέ 24-23. Set ball. Με μία ευκαιρία για το Παναθηναϊκό να κατακτήσει το τέταρτο σετ και να οδηγήσει το παιχνίδι στην ρώσικη ρουλέτα του tie break. Θα κλείσει αλλαγή με Γκόμες και Μαρσελίνιο, όπως κλείνει και αλλαγή του Ντίνα. Εξαιρετικό παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο τέταρτο σετ. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Και σερβίς για τον Παναθηναϊκό, σερβίς με τον πασαδόρο του, τον Βραζιλιάνο Μαρσελίνιο. Θα ρισκάρει ο Βραζιλιάνος. Σημαντικό τον Παπαλιούτα. Καλή υποδοχή. Χάνσεν. Υπάει με τον Καρυπίδη. Μπάλα είναι μέσα. 24-24. Οι επόπτες δεν έδειξαν κάτι. Ο επόπτης, αλλά ο διαιτής πήρε πάνω τη φάση. Αναποφάσιστος έδειξε ο επόπτης. Για να δούμε. Μπάλα ήταν μέσα. Σαφέστατα μέσα. Κυριαζής, υποδοχή από τον Μπάεφ, Μαρσελίνιο, Πανταλέοντας, θα βγει άμυνα από τον Παπαλιούτα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, Αρμενάκης, άμυνα από τον Παναθηναϊκό, λέει πάλι κεφάλαια για τον ΠΑΟΚ, Χάνσεν, Καρυπίδης, 25-24, match ball για τον ΠΑΟΚ, από τον Θεόκλητο Καρυπίδη. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να κατακτήσει το παιχνίδι. Σερβίριο Κυριαζής, σημαδεύει Μπάεφ, Μαρσελίνιο. Ντάντε θα βγει άμυνα στην ευθεία από τον Μπαμπαλιούτα. Αλλά δεν θα πάρει συνέχεια, δεν πρόλαβε να γυρίσει το διπλό μπλοκ του ΠΑΟΚ για να βγάλει την άμυνα. Το σκορ στο 25-25. Δεν απαράτητο στο παιχνίδι, αγωνία. Έχει ξεσηκωθεί και η εξέδρα. Ντάντε, Μπαμπαλιούτα στην υποδοχή. Χάνσεν, Καρυπίδης θα βγει. Η άμυνα αλλά έξω, 26-25, δεύτερο match ball για τον ΠΑΟΚ. Με σερβίς από τον κεντρικό του τον Σεφτικ. Παλά είναι έξω, 26-26, την άφησε ο Ντάντε, ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε, αλλά η μπάλα για καλή του έχει πέρασει έξω. Και σερβίς από τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Παπαλιούτα,
Χάνσεν, πρώτος χρόνος με τον Νίκο Καραγιάννη μέσα. 27-26, τρίτο match ball για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Παίρνει το προβάδισμα και σερβίρει με τον πασαδόρο του τον Χάνσεν ο ΠΑΟΚ. Σημαδεύει Μπάεφ, Μαρσελίνιο, Ανδρεάδης. Δεν μπορεί ο Παπαλιούτας, 27-27. Θα δούμε μέχρι πόσο, μάλλον στους πόσους πόντους θα κρυθεί αυτό το σετ. Με σεβίς από τον Γκόμεζ. Φαίνεται το ταρισκάριο Γκόμεζ. Με την βοήθεια του Φιλέ. Χάντσεν. Αρμενάκης βρίσκει πάνω στον Γκόμεζ και ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ. 28-27. Ένα ακόμα match ball για το δικέφαλο του Βορρά. Τέταρτο στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Θεόκλητο Καρυπίδη. Η θέση του σερβίς. Ο Καρυπίδη να ρισκάρει. Στο φιλέ. 28 όλα. Χαμένο και αυτό το match ball για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη αγωνία στο κλειστό της Γλυφάδας. Ηλίας Λάπας. Σημαδεύει Μπαμπαλιούτα. Χάνσεν. Κυριαζής. 29-28. Πέμπτο set ball. Συγγνώμη, match ball. Για τον ΠΑΟΚ. Και set ball βέβαια. Αλλά στο σημείο που έχουμε φτάσει και τον προηγείο το ΠΑΟΚ με 2-1 set 29-28 είναι match ball. Σερβίρει ο Νίκος Καραγιάννης. Τελικά floating service. Μαρσελίνη, ο πρώτος χρόνος με τον Ανδρεάδη, θα βγει άμυνα. Κυριαζής, θα βγει άμυνα από τον Λάπα. Μαρσελίνιο, Γκόμεζ, μπάλα είναι, μπάλα έχει βρει στο μπλοκ του ΠΑΟΚ. 29-29. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Μπάλα πάντως ήταν και μέσα, ακόμα και αν δεν έχει βρει στο μπλοκ του ΠΑΟΚ. 29-29. Ανδρεάδης. Παπαλιούτας στην υποδοχή. Χάνσεν. Κυριαζής. Πότος. 30-29. Έκτο match ball. Να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το σετ. Δύο ομάδες εναλλάσσονται στο σκορ. Και Απόστολος Αρμενάκης. Να δούμε αν θα ρισκάρει για να δυσκολεύσει την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Σημαδεύει Μπάεφ. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Ντάντε. Μέσα. 30-30. Και ο Μαρσελίνιο τώρα σερβίρει για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάντως μέχρι τώρα όσες φορές η μπάλα έχει πάει στον Μπαμπαλιού, το ΠΑΟΚ έχει πάρει πόντο. Δεν έχει δυσκολευτεί καθόλου η υποδοχή του ΠΑΟΚ. Καρυπίδη στην υποδοχή. Χάνσεν. Θα παίξει με τον Αρμενάκη. Μπλοκ μέσα. Από Πανταλέωτα και Ντάντε. Και σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα του παιχνιδιού. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μία ευκαιρία να κατακτήσει, μία ακόμα ευκαιρία να κατακτήσει το σετ. Την είχε και στο 25-24. Υπάρχει μία μικρή διακοπή. Μαρσελίνιο είναι έτοιμος να σερβίρει. Μαδεύει Καρυπίδη, Χάντσεν και πάλι και διαζής block out από Γκόμεζ και Πανταλέοντα. Παράδα στο παιχνίδι, ισοπαλία, 31-31. Μία ακόμα παράδα στο παιχνίδι. Και στο σερβίς θα πάει ο Χρήστατος Κυριαζής. Μάτια γεραία νεύρα στο κλειστό της Γλυφάδας. Floating service, δύσκολη υποδοχή από τον Ντάντε. Θα πάρει και την επίθεση. Είναι block, να δούμε. Είναι ο πόντος για τον Θεόκλητο Καρυπίδη και το ΠΑΟΚ. Έβδομο match ball για τον δικέφαλο. 32-31. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει με 31-30. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να τελειώσει το σετ και να δείξει το παιχνίδι στο tie break. Αλλά ένα block out από τον Κυριαζή και ένας πόντος από τον Καρυπίδη δίνουν και πάλι το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 32-31. Λάπας με τα δάχτυλα λιμποδοχή. Μαρσελίνιο Γκόμεζ. Θα βγει η άμυνα, αλλά προς το παρόν, προς στιγμή μάλλον για τον Κυριαζή, στη μεγάλη ευθεία. 32-32.
Και Ντάντι είναι έτοιμος να σερβίρει. Για να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Το φιλέ 33-32. Θα δούμε πόσα match ball ακόμα θα έχει ο ΠΑΟΚ και πόσα set ball για να τελειώσει αυτό το set. Σέφτικ δυσκολεύει την υποδοχή του ΠΑΟΚ όταν πηγαίνει ο σερβίς, παρότι κάνει floating service. Μαρσελίνιο και τον Γκόμες, μπλόκου μέσα, το παιχνίδι τελειώνει με το μπλοκ από τον Θεόφιλο Καρυπίδη. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη, θα σπάσει το πλεονέκτημα της έδρας για το Παναθηναϊκό, θα κερδίσει το παιχνίδι με 3-1 set. Το τέταρτο κέρδισε με 34-32. Η πολύ μεγάλη έκπληξη. 22-25, 25-16, 23-25, 32-34. Η διακύμανση των τεσσάρων σετ στο Χριστό της Γλυφάδας. Επομένως τα play-off της Α1 βόλε των ανδρών.